Μετά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί δάσκαλοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου καταρχάς από καρδιάς να σας ευχηθώ να έχουμε μία καλή χρονιά, γεμάτη χαμόγελα, γεμάτη αγάπη για την γνώση, μία χρονιά η οποία θα σας επιτρέψει στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά να προοδεύσετε, αλλά πάνω απ' όλα να χαρείτε το σχολείο και την διαδικασία της γνώσης. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έχετε κάνει, όχι μόνο εδώ πέρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, αλλά σε όλα τα σχολεία της Γλυφάδας. Είστε ένας δήμαρχος ο οποίος έχει αποδείξει έμπρεκτο ότι θέλετε να επενδύσετε στις υποδομές της εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τα σχολεία, προσθέτοντας κλιματιστικά. Άκουσα πολλά χειροκροτήματα από τα παιδιά για τα κλιματιστικά. Βάζοντας ασανσέρ, φτιάχνοντας ωραία γηπεδάκια, τα οποία έμαθα ότι είναι ανοιχτά για το Σαββατοκύριακο, για τα παιδιά της γειτονιάς. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας, και να το ακούσετε αυτό παρακαλώ πολύ, ειδικά τα παιδιά και οι γονείς, δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας όπως είναι το δεύτερο δημοτικό. Θέλουμε όμως όλα τα σχολεία της χώρας να γίνουν σαν το δεύτερο δημοτικό από πλευράς υποδομών. Και ειδικά για τα παιδιά της 5ης και της 6ης δημοτικού, γνωρίζω ότι έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες, θα το δείτε και εσείς στην πράξη, είναι μια μεγάλη καινοτομία. Θα δείτε ένα τελείως διαφορετικό μάθημα. Έχετε ήδη κάποιους, θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε τοποθετήσει 30.000 τέτοιους πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και απομένουν 6.000 ακόμα, θα μπουν μέχρι το τέλος του έτους. Θέλω και πάλι, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, να σας ευχηθώ να έχουμε και να έχετε μια καλή χρονιά, να συγχαρώ τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους γονείς σας και το Σύλλογο Γονέων, ο οποίος παίζει πάντα έναν ενεργό ρόλο μαζί με το διδακτικό προσωπικό και μαζί με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε το σχολείο αυτό να γίνεται ακόμα καλύτερο. Και τελειώνοντας, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Θέλω να κάνουμε μια συμφωνία, και αναφέρομαι ειδικά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά τα οποία μπορεί να έχετε ήδη κινητό τηλέφωνο, να συμφωνήσουμε ότι την ώρα που είμαστε στο σχολείο το κινητό είναι στην τσάντα. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Θα το συμφωνήσουμε και να μας βοηθήσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια καλή χρονιά.